Μια πανέμορφη διαδρομή στον Αποκόρονα, ανάμεσα σε βουνά, κάμπους, ποτάμια και λίμνες, είναι αυτή που ξεκινάει από τη Γεωργιούπολη και καταλήγει στους πρόποδες των Λευκών Ωραίων στην Ασηγωνιά. Χάρη στην απρόσιτη θέση του πάνω από την κοιλάδα του Μουσελά, το χωριό υπήρξε επί αιώνες άντρο επαναστατών, ιδιότητα που αποτυπώθηκε στο όνομά του. Ασή, στα τουρκικά σημαίνει αντάρτης, ενώ το γωνιά προσθέθηκε λόγω της θέσης του βαθιά μέσα στο φαράγγι, γεγονός που καθιστούσε την πρόσβαση σε αυτό, πόσο μάλλον την παραμονή των εχθρικών δυνάμεων δύσκολη. Πιστός στο όνομά του και την παράδοσή του, το χωριό έπαιξε σημαντικό ρόλο στους αγώνες των χριστιανών της Κρήτης κατά των Βενετών και στη συνέχεια κατά των Τούρκων. Κατά τη μεταπολιτευτική επανάσταση του 1895-1896, η Ασή Γωνιά φιλοξένησε την επιτροπή που σχηματίστηκε στις ένοπλες συναθρήσεις του Κλίματος και της Κράπης, ενώ μισό αιώνα αργότερα αποτέλεσε έδρα της Ανώτατης Επιτροπής Αγώνας της Κρήτης κατά τη γερμανική κατοχή στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στις δύσκολες αυτές εποχές, το χωριό δεν προσέφερε μόνο το δυσπρόσιτο περιβάλλον του, αλλά και σημαντικές προσωπικότητες που διακρίθηκαν για την εθνική τους δράση. Ο Πετρόμαρκος και ο Πετρονικόλας ξεχώρισαν για τη δράση και την ανδρεία τους στους αγώνες κατά των Τούρκων. Ο καπετάν Πέτρακας, ο Παύλος Γύπαρης, ο Στυλιανός Κοκκινάκης και ο Μιχάλης Μελαδάκης διακρίθηκαν στους εθνικούς αγώνες στη Μακεδονία και την Ήπειρο. Ιδιαίτερη δράση κατά των Γερμανών στην κατοχή επέδειξαν ο Ανδρέας Παπαδάκης, προς τιμήν του οποίου είχε ανεγερθεί μνημείο στο χωριό, και ο θρυλικός μαντατοφόρος της Αντίστασης, Γιώργης Ψυχουντάκης, ο οποίος διέσχιζε τεράστιες αποστάσεις, μεταφέροντας γράμματα από τις συμμαχικές δυνάμεις προς τους αντάρτες και αντίστροφα. Ο Ψυχουντάκης υπήρξε και συγγραφέας στη συνέχεια, μεταφράζοντας μεταξύ άλλων και την Οδύσσια του Ομήρου. Στο κέντρο του χωριού λειτουργεί ένα μουσείο μνήμης με σπουδαία εκθέματα όπως ντοκουμέντα και φωτογραφίες του αντιστασιακού αγώνα. Προστάτης της Ασηγωνιάς είναι ο Αγιώργης, τον οποίον οι κάτοικοι του χωριού γιορτάζουν 2 φορές το χρόνο. Τον Απρίλιο, οι βοσκοί της περιοχής ηρέουν με τα κοπάδια τους στο εκκλησάκι του Αγιώργη του Γαλατά, που βρίσκεται πολύ κοντά στην πλατεία του χωριού. Εκεί τα αιγοπρόβατα κυκλώνουν τις πρωτομές του Βενιζέλου και του Γύπαρη, περιμένοντας τη σειρά τους να κατέβουν στο εκκλησάκι για να τευλογήσει ο παπάς. Στη συνέχεια ταρμέγουν και μοιράζουν το γάλα στους παρευρισκόμενους. Το Νοέμβριο οι Ασηγωνιώτες τιμούν και τον Αγιώργη το Μεθυστή, σε μια εκκλησία που έχει χτιστεί σε ένα ειδηλιακό τοπίο στην είσοδο του χωριού. Εκεί θα απολαύσετε την δροσιά από τα τεράστια πλατάνια και το ποτιστηριανό νερό που αναβλύζει από τις πηγές της Μαδάρα. Αυτή τη μέρα οι χωριανοί συνήθιζαν να αγγίζουν τα βαρέλια και να δοκιμάζουν το φρέσκο κρασί και εδώ στη χάρη του Αγίου γινόταν παλαιότερα δια του όρκου τα ξεκαθαρίσματα των βοσκών. Ένας περίπατος που αξίζει να κάνετε είναι αυτός στις άγριες, μα και συνάμα πανέμορφες μαδάρες, στις οποίες φωλιάζουν κούμι και μητάτα μιας άλλης εποχής. Σε αυτά κάποτε άνθιζε η τυροκομεία του χωριού, η οποία αποτελεί ακόμη και σήμερα αναπόσπαστο κομμάτι της παράδοσής του. Σε όποιο σημείο του ορίζοντα και αν κοιτάξετε από τις ασηγωνιώτικες μαδάρες, η θέα κόβει την ανάσα, ενώ οι μυρωδιές από τα άγρια βότανα θα σας συνεπάρουν. Και κάπως έτσι κλείνει η διαδρομή αυτή. Μία διαδρομή πλούσια σε μνήμες της ιστορίας και αυθεντικές εικόνες από την πανέμορφη φύση του Αποκόρωνα.